Πρώτη φορά και καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Έχω την αίσθηση ότι πρώτη φορά κλείνει μια σεζόν για τους Ράδιο Αρβίλα με βινίλιο, γιατί πάντα έκλεινε με Ράδιο Αρβίλα, αλλά με αφιέρωμα στους Ράδιο Αρβίλα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ελένη. Έχουμε πει πολλές φορές από εδώ ότι η Ράδιο Αρβίλα παραδοσιακά κλείνουν τη σεζόν με εκπομπή Ράδιο Αρβίλα. Φέτος είναι και η πρώτη φορά που έκλεισαν με βινίλιο, αλλά στην ουσία είναι σαν να έκλεισαν με Ράδιο Αρβίλα, καθώς είχαμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, αφιέρωμα σε όλα αυτά τα χρόνια των Ράδιο Αρβίλα. Τώρα, θέλω να μας πεις τι γίνεται το χρόνο. Λίγο τον Αλέξανδρο μπορούμε να δυναμώσουμε, παρακαλώ. Θέλω να μας πεις τι συζητάει ο Αντώνης, γιατί είναι και ο άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει και για το μέλλον όλης της εκπομπής. Είναι όλο δημιουργία του το κομμάτι. Για την επόμενη σεζόν, θα το δούμε στον Αντένα, το συμβόλαιό του πότε λύγει. Ο ίδιος ο Αντώνης Κανάκης έδωσε την είδηση στον αέρα ότι θα τους δούμε και του χρόνου. Το συμβόλαιο του Αντώνη Κανάκη, να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς συν ένα που ανέφερε ο ίδιος ότι θα τον δούμε του χρόνου. Απλά έχει κάποιους όρους στο συμβόλαιό του και έχει το δικαίωμα να ενεργοποιήσει ο ίδιος και η ομάδα του τη νέα σεζόν. Α, δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ότι έκλεισε 2-1, αλλά σου λέει αν τελειώσει η σεζόν και εσύ θέλεις, είμαστε εδώ, σαφώς. Ακριβώς αυτό. Είπε νομίζω και αυτό. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι τελειώνει τώρα το συμβόλαιο. Ναι. Και ότι τελειώνει και ενεργοποιείται. Φυσικά, αν το θέλουν και οι δύο πλευρές που φαντάζομαι φαίνεται ότι το θέλουν. Να και ο Γρηγόρης μας. Και τη νέα σεζόν. Επιτέλους να ξεκουραστεί και ο σκηνοθέτης μας. Δηλαδή, σε ένα αεροπλάνο που τον έχασες, που τον έβρισκες. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι αδιαφυσβήτητο το γεγονός ότι ένα κανάλι θα θέλει το Σαρβίλη. Ένα μόνο. Μπορεί και δύο, τρία. Όλοι, έτσι. Δηλαδή, αν ο Αντώνης, η εκπομπή, οι άνθρωποι είναι ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους στη φετινή, εκείνοι κρατάνε και το μαχαίρι και το καρπούζι. Και σκέψω ότι είναι και μια εκπομπή η οποία πέρασε και από το YouTube, πέρασε και από εδώ, το λένε και αυτές τα παιδιά. Και πραγματικά, από όπου και αν έχουν περάσει, νομίζω ότι έχουν αφήσει στίγμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ήταν και μια πολύ δύσκολη χρονιά και αισθάνομαι ότι γι' αυτό επέλεξαν να κάνουν και αυτό το αφιέρωμα στους Αρβίλα. Και δεν ήταν μόνο τα Τέμπη τα οποία στιγμάτισαν και την εκπομπή, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Αλλά είναι και όσα συνέβησαν και με το τέταρτο μέλος της παρέας, που σκοπίμως βγήκε από τα αφιερωματικά βίντεο, σκοπίμως δεν είδαμε ούτε ένα πλάνο και λογικό και μπράβο τους. Εγώ μια αναφορά την περίμενα, να σας πω την αλήθεια, γιατί καταλαβαίνω την κατάληξη τη δυσάρεστη, αλλά δεν είδα όλη την εκπομπή, οπότε δεν ξέρω. Να σου πω, επειδή το είδα, έγινε μια αναφορά όχι στο με όνομα. Χωρίς όνομα. Χωρίς όνομα, ότι αλλάξαν πολλά, ζήσαμε κι εμείς πάρα πολλά εδώ στον ομάδα. Δεν ξέρω αν θα συνέλθουν αναφορά, από αυτό το πράγμα. Εννοώντας αυτό όμως. Εννοούσαν φυσικά αυτό από την ασθενή. Γιατί σε μια τέτοια όμορφη στιγμή, σε ένα κλείσιμο ενός κύκλου επαγγελματικό, να θέλεις να βάλεις μια μαύρη σελίδα του βιβλίου αυτής της εκπομπής μέσα στο. Και περίμενε. Όταν είναι 13 όταν είναι 14 χρόνια και το 15ο γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά όταν έχουν βγει στο προσκήνιο αυτά που έχουν γίνει, δεν αναφέρεσαι. Πολύ σωστά το έκανε, παιδιά. Γι' αυτό ακριβώς γι' αυτό ακριβώς το λόγο να πούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για τους Ράδιο Αρβίλα και στο θέμα που αναφερόμαστε τώρα, αλλά και για άλλους πολλούς λόγους με την επικαιρότητα. Υπάρχουν σοβαρές σκέψεις με τη νέα σεζόν, η οποία πιστεύω θα ξεκινήσει παραδοσιακά τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου. Αυτό θα εξαρτηθεί και από τις δημοτικές εκλογές. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα δούμε τους Ράδιο Αρβίλα με λιγότερες ημέρες προβολής. Πιθανότατα δύο ή τρεις, συν φυσικά το βινήλιο. Φέτος ήταν τέσσερις Αρβίλα και μία βινήλιο. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολλά χρόνια ο Αντώνης να το κάνει αυτό. Βέβαια. Φουλ όλη την εβδομάδα. Και συζητάνε να μειώσουν τις μέρες. Θα το αποφασίσουν βέβαια, φαντάζομαι, τελευταία στιγμή. Πάντως είναι ίσως η μοναδική, αν όχι η μοναδική, από τις λίγες εκπομπές που μπορεί να εύχεται καλό Πάσχα και καλό καλοκαίρι αρχές Απριλίου μαζί. Έλα, τι ζηλεύεις. Σχεδόν και καλό χειμώνα. Όχι, μπράβο σας, πώς το κάνετε. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε αποχαιρετώ για την ώρα. Σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί.